Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου άνοιξε την πόρτα στην κάμερα του Α. Θα σταθούμε στα πόδια μας, είπε. Η περιουσία της Εκκλησίας δεν ανήκει ούτε σε μένα, ούτε στους Μητροπολίτες, αλλά στο λαό της Κύπρου. Εκεί θα πάει. Είμαι έτοιμος να δώσουμε όλη την περιουσία της Εκκλησίας για να στηριχτεί και να επιβιώσει αυτός ο λαός εδώ στη γη των πατέρων του. Η περιουσία της Εκκλησίας δεν είναι ούτε δική μου, ούτε των Μητροπολιτών, ούτε των ιερέων μας. Ανήκει στον λαό και θα διατεθεί για τον λαό αν πραστεί ανάγκη. Η Τρόικα δεν φαίνεται να δίνει σχέδιο Β. Τι προτείνετε εσείς και ποια είναι η λύση για να ανοίξουν οι τράπεζες? Θα ανοίξουν οι τράπεζες, τι μαθαίνετε? Οι τράπεζες θα ανοίξουν. Εμείς συμβουλεύσαμε τον πρόεδρο το συντομότερο δυνατόν, αν είναι δυνατόν αύριο, να περάσει κάποιον νόμο από την Βουλή και να αρχίσουμε αμέσως, και οι πρώτοι που θα δώσουν χρήματα θα είμαστε εμείς. Σας θυμώνει η στάση των Ευρωπαίων? Πώς την κρίνετε? Το θεωρώ, για να πω το ελάχιστο, απαράδεκτη στάση. Δεν είμαι εταίροι. Μας συμπεριφέρονται σαν να είμαι θα εχθροί, ή των εχθρική στάσης των Ευρωπαίων ηγετών έναντι της μικρής Κύπρου. Τα 10 δις που ζητούμε είναι ψίχουλα κοντά στην μεγάλη Ευρώπη με τον τεράστιο προϋπολογισμό. Τι είναι τα 10 δις? Δεν ζητούμε εκατοντάδες δις που ζητούν οι άλλες χώρες. Εχάρηκα τους εκπροσώπους του λαού που εστάθησαν, είχαν νεύρο να πάρουν μια σωστή απόφαση και να στείλουν έναν ηχηρό μήνυμα προς την Ευρώπη να μάθει να συμπεριφέρεται πιο ευγενικά. Εγώ είπα πολλές φορές ότι ο λαός μας είναι υπέροχος. Αγαπά τον τόπο, έχει έναν όραμα για αυτόν τον τόπο και εθνική συνείδηση, και πιστεύω ότι θα πάμε καλά, θα δικαιωθεί αυτός ο λαός.